τον Κώστα. Κόρφα θα κάνει τη δίσδυση, θα την χειρίσει με αυτόν τον τρόπο το σουτ. Είναι το πρώτο καλάθι για την ελληνική ομάδα. Ο Πάκου Walkman να κλείνει παλιά. Επιστρέφει ο Λέβινγκστον, θαυμάσια κερδίζει την μπάλα. Κόρφα ξανά στη μια επίθεση. Μπάρλου, Ρέλεβιτ, Λέβινγκστον. Εντυπωσιακό το κάθεμα του Αμερικανού. Τέσσερα θαυμάσια ο Φασούλα. Ο Πρέλεβιτ θα σπρώξει τον Πάκου στον εφνιδιασμό. Κόρφα υπό την πίεση του Μανίφικο και 6-0 αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθο. Αυτά μέχρι στιγμή ο Πάκου στέκεται πολύ καλά στο πέζαρο. Κόρφα στη δίσδυση, θα πετάξει την μπάλα, θα πετύχει το καλάθι. Ίσως να γίνει κεφάλαιο από τον Walkman που μάρκαρε με το σώμα την τελική προσπάθεια στον playmaker του Πάουκ. Να ξαναδούμε τη φάση. Βλέπετε ότι ο Walkman έχει επαφή με τον Κόρφα και μάλιστα του αλλάζει την πορεία. Παρ' όλα αυτά, ο Κόρφα θα σπάντα με τον Walkman. Ο Λέβινγκστον χαμηλά παίρνει θέση για να εκμεταλλευτεί τη διαφορά διαστάσεων που έχει από τον Lakers και το εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα κατέληξε στον Κόρφα. Έχει επιστρέψει η Σκαβολίνη, έρχεται ο Λέβινγκστον. Θα πετύχει ένα ακόμα καλάθι ο Αμερικανός. Ίσως το σκορ να είναι 12. Κόρφας με τον Walkman, το κίνησε την άλλη πλευρά και όχι εκείνη που βγήκε να του κάνει το σκηνό Φασούλας και πολύ όμορφη ενέργεια από τον Τζον Κόρφα. Ξανά η εντυπωσιακή ενέργεια του Κόρφα, είδατε που πέταξε πολύ ψηλά την μπάλα πάνω στο ταμπλό. Να δούμε, έχουν αλλάξει απλά παίκτες σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση οι Ιταλοί ή άλλαξαν και τα μαρκαρίσματα. Σούδια 3 πόντους από τον Μπάρλου. Το σκηνό από τον Μπάρλου, Ρέλεβιτς. Έξω στον Λέβινγκστον, ο οποίος θα πλησιάσει και καλά θα κάνει. 21-13, στους 8 πόντους η διαφορά. Λέβινγκστον για τον Πρέλεβιτς. Θα ευστοχίσει αυτός. Κόρφας, Πρέλεβιτς πλησιάζει, ολοκληρώνει και 26-25. Στον ένα πόντο η διαφορά υπέρ της Ιταλικής ομάδας. Καθώς ο Ιβκοβιτς έξερε ότι ο ΠΑΟ χρειαζόταν και ένα τρίτο στήριγμα στην περιφέρεια. Στου 3 πόντων από τον Πρέλεβιτς και 31-30. Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει και πάλι. Την μπάλα ο Μπόνι θα την κερδίσει. Μακρινή παλιά θα την κερδίσει ο Λέβινγκστον. Είχε προορισμό τον Μέγερς. Να το βλέπετε εσείς. Η Ντουίς στη δίσδυση. Θα αφήσει πολύ όμορφα την μπάλα στο καλάθι της Σκαβολίνη. Πέφυγε τον μπάλο. Στη σκιά του Φασούλα προσπάθησε να βγάλει την μπάλα για τον Μπόνι. Μπόνι με τον Λέβινγκστον διεκδικούν. Τελικά ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα. Μερικά δευτερόλεπτα ακόμα, ίσως η τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Μπουντούρης για 3 πόντους. Εύστοχο το σου του Νίκου Μπουντούρη. Αρχίζουν να περιπλανώνται στους δρόμους της φωτιάς του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λέβινγκστον, ακαταμάχητο σήμερα, έχει πετύχει ως τώρα 16. Μπάλου μακριά από τη ρακέτα. Πρέλεβιτς, ανάμεσα σε ένα δάσος από χέρια. 48-46 από τον Μπράνισλαβ Πρέλεβιτς. Το αγώνα και το άσχημο συνέχεια. Πρέλεβιτς. Με ταμπλό και 55-48. Ακόμα 11 δευτερόλεπτα. Μπάρλου ελίσσεται και 57-50. Δεύτερη προσπάθεια από τον Ιταλό, τρίτη. Κόρφας θα πασάρει τον Μπάρλου και 57-52. Ο ΠΑΟΚ από τους 9 πόντους. Καμιά συγγένεια βέβαια μεταξύ τους, ένας είναι Ιταλός, όλος Αμερικανός. Εκπληκτικό κόψιμο από τον Λέβινγκστον. Η μπάλα όμως είναι και πάλι. Ίσως στην προηγούμενη φάση οι διαιτητές έδειξαν επίγεια στον ΠΑΟΚ. Μπάρλου. Ασκοράρει αυτή τη φορά. Ο Μάιος που το σκεφτόταν για 2 χρόνια ανάμεσα στα στούντιο και στα γήπεδα, ενώ ανταποδίδει ο Πρέλεβιτς. 69. Αλλά τουλάχιστον χρειάζεται να προσέξει. Πρέλεβιτς. Και 69-67, ο ΠΑΟΚ είναι ζωντανός. Είναι ακόμα για να ελπίζει. Πρέπει να ξεκινήσει με την καλή του άμυνα.